Πάντα βέβαια η είδηση η οποία παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας ανά τον πλανήτη είναι ο ξαφνικός, ο αδόκητος χαμός του Σεκ Ισμαήλ Τιωτέ, μόλις τα 30 του χρόνια από πρόβλημα με την καρδιά του. Με λίγα λουλούδια που εναπόθεσαν στο σημείο που κατέρευσε και ένα σύντομο τελετουργικό, οι άνθρωποι της Μπέι Κόγκ αποχαιρέτησαν τον Σεϊκ Τιωτέ, τον Ιβοριανό διεθνή που άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο στη διάρκεια της προπόνησης. Τον αδικοχαμένο Τιωτέ, έναν από τους δεκάδες διεθνείς ποδοσφαιριστές που άφησαν την Ευρώπη δελεασμένη από τα εξωφρενικά χρήματα, αλλά έμελε η ζωή του, όχι μόνο η καριέρα του, να τερματίσει πρόωρα στα 31 του χρόνια από καρδιακή προσβολή, τίμησαν στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Ζενξίν εκπρόσωποι της ιδιοκτησίας, της τεχνικής ηγεσίας, αλλά και των συμπαικτών του στην Μπέι Κόγκ. Ακόμη πιο συγκλονισμένοι είναι οι συμπατριώτες του στην Ακτή Ελεφαντοστού. Στους δρόμους του Αμπιτζάν, ότι ο ΤΕ είναι εδώ και 2-24 ώρα, τομίζουν θέμα συζήτησης, με τις τοπικές εφημερίδες να τον έχουν κεντρικό θέμα στα πρωτοσέλιδά τους και τους Ιβοριανούς στις φτωχογειτονιές να δηλώνουν συγκλονισμένοι.